είχαμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά και τη νέα μου ιδιότητα ως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είδαμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας, κυρίως εσωτερικής διακυβέρνησης. Η θέση μας παραμένει ίδια. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι υπεύθυνη αντιπολίτευση, το έχουμε πει. Και κυρίως εστιάστηκε η συζήτησή μας για το Κυπριακό και τις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εννοείται ότι συμφωνούμε και το έχουμε δηλώσει και χθες στο Εθνικό Συμβούλιο ότι θα λειτουργήσουμε υποστηρικτικά. Ότι ακριβώς δηλαδή ωφελεί την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων που είναι ο υπέρτατος στόχος στο συμφωνημένο πλαίσιο, με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης. Οπότε εκεί ανακοίνωσα και στον Πρόεδρο και το ανακοινώνω και εσάς μια πρωτοβουλία ότι ήρθε τώρα η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά στην κοινωνία των πολιτών, ειδικότερα για το πλαίσιο και τις προοπτικές της λύσης. Είναι κάτι το οποίο εμφαίνεται και στις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και γι' αυτό ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα προβούμε σε μια, αν θέλετε, πρωτοβουλία πολιτικής συνεννόησης και συνεργασίας με άλλα κόμματα εντός της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας, αλλά και αξιοποίησης ευρωπαϊκών και διεθνή φόρου, με όσους συμφωνούν δηλαδή με το πλαίσιο λύσης, τη συμφωνημένη βάση λύσης όσο φαίνεται στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να ενημερώσουμε για να μπορέσει και η κοινωνία να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια και σε μια νέα πρωτοβουλία που εκτιμούμε κατά την δική μας άποψη ότι πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις. Σε σχέση με και το τουλάχιστον αυτό επιδιώκουμε. Σε σχέση με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο υπόθηκε κάτι χθες στο Εθνικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες σε δηλώσεις του είπε ότι θα αφορά τεχνοκράτες. Έχετε κάποια άλλη ενημέρωση εσείς και ποια είναι η δική σας θέση? Θα μας στείλει ο Πρόεδρος ενημέρωση για να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί και χθες στο Εθνικό Συμβούλιο δεν είχαμε χρόνο να το δούμε. Και θα τοποθετηθούμε μόλις έχουμε και επαρκής ενημέρωσης και γι' αυτό. Κύριε Πρόεδρε, η πρωτοβουλία στην οποία αναφερθήκατε και στην οποία καλέσατε και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι κάτι στο οποίο έχετε ξεκινήσει να κάνετε επαφές ως Δημοκρατικός Τώρα Συναγερμός? Τώρα θα ξεκινήσουμε. Εξάλλου πρέπει να οφείλω να πω για ακόμα μια φορά ότι ξέρετε ότι για μας το Κυπριακό, το Εθνικό, είναι το ύψιστο ζήτημα και ο λόγος για τον οποίο ιδρύθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Άρα θεωρούμε ότι τώρα που υπάρχουν και αυτές οι πρωτοβουλίες εν εξελίξη, αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε και νεότερα μετά και τις εκλογές σε Τουρκία και Ελλάδα, χρειάζεται να εντατικοποιήσουμε πρωτοβουλίες και προσπάθειες, ούτως ώστε και να καταστήσει μέτοχη η κοινωνία των πολιτών, που είναι κάτι που ξέρετε πολύ καλά ότι φαινόταν και στις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα ως διαπίστωση, και βεβαίως να δημιουργήσουμε όλη αυτή την περιραίουσα για να προχωρήσουμε πραγματικά στην επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης και στόχο να οδηγηθούμε ένα βήμα παρακάτω, που είναι η λύση. Ναι. Κύριε Δημητρίου, αντιλαμβανόμαστε ότι θα ενημερώσετε το λαό ή θέλετε να ενημερωθεί ο λαός και για τα ωφέλη της λύσης και αυτά τα ζητήματα. Σκοπεύετε όμως ως πολιτικές δυνάμεις να ενημερώσετε το λαό και για τα όσα έχουν συμφωνηθεί μέχρι σήμερα και αποτελούν κεκτημένο των συνομιλιών πέραν των εξωτερικών πτυχών της λύσης? Είναι όλα μαζί, γιατί ξέρετε, αν λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω, να αξιοποιηθεί το πλαίσιο λύσης, ό,τι φαίνεται στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το κεκτημένο το οποίο υπάρχει, σημαίνει ότι ναι, πρέπει να ενημερώσουμε και για τις συμφωνίες, πρέπει να ενημερώσουμε και για τα κεφάλαια που παραμένουν ανοιχτά, πρέπει να ενημερώσουμε πώς προχωράμε παρακάτω. Ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να γυρίσουμε πίσω και να διαγράψουμε ότι κεκτήθηκε και όλα αυτά τα οποία ονομάζουμε πρίκα σε εισαγωγικά για να οικοδομήσουμε μια νέα προσπάθεια και μια νέα προοπτική για να προχωρήσουμε παρακάτω. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι το όποιο διαπραγματευτικό αδιέξοδο, που δεν λέμε ότι οφείλεται στη δική μας πλευρά βεβαίως, το οποιοδήποτε διαπραγματευτικό όμως τέλμα, ακριβώς είναι μόνο αρνητικά μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ειδικά όταν καθημερινά, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, έχουμε όλες αυτές τις παράνομες ενέργειες και τακτικισμούς από πλευράς της Τουρκίας, που φαίνεται ότι όχι μόνο δεν καταλαγιάζουν, αλλά περισσότερο εκτροχιάζεται η κατάσταση με νέα τετελεσμένα. Άρα δημιουργά σε εμάς μια επιπρόσθετη υποχρέωση να κινητοποιηθούμε, να προβούμε σε νέες πρωτοβουλίες και για να αναχαιτήσουμε την τουρκική προκλητικότητα, αλλά ναι, για να προχωρήσουμε σε λύση. Ναι. Ήταν η τριμερής σήμερα συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Συζητήθηκαν πάρα πολύ τα ενεργειακά ζητήματα, εξ όσων έχουμε αντιληφθεί από τις δηλώσεις που έγιναν πριν. Χθες στο Εθνικό Συμβούλιο υπήρξε συζήτηση σε σχέση με τα ενεργειακά και την διασύνδεση του Κυπριακού και ποια είναι η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού ό,τι αφορά
το ενεργειακό πριν και μετά από την λύση. Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να σας δώσω λεπτομέρειες που αφορούν το Εθνικό Συμβούλιο και χαίρομαι που δεν είδαμε και δημοσιευμένα πράγματα που μπορεί να είναι και επιζήμια για την στρατηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί εδώ είμαστε για την Κύπρο μας. Θεωρούμε όμως ότι ναι, και αυτό μπορώ να το πω, ότι ο τομέας της ενέργειας, η ενέργεια, είναι μια συνισταμένη, την οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας, χωρίς να σημαίνει ότι με οποιοδήποτε τρόπο θα είναι προϋπόθεση για τις όποιες εξελίξεις. Είναι κάτι όμως το οποίο συζητάμε εμείς σαν Δημοκρατικός Συναγερμός, το λέγαμε πάντοτε, ότι θεωρούμε ότι η ενέργεια είναι ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το Κυπριακό. Και μένω μέχρι εκεί. Όχι. Αυτό θα το δούμε αναλόγως.